Η Εύα Καϊλή γνώριζε τα πάντα, φέρετε να είπε στους Βέλγους ανακριτές του σκανδάλου Κατάρ Γκέιτ, ο Ιταλός σύντροφός της, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel. Ο συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, περιέγραψε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera την τραυματική εμπειρία της πελάτησάς του στα χέρια της βελγικής δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για εξπρές του μεσονυχτίου. Όσοι ο μάρτυρας η Εύα Καϊλή. Το χθεσινό πρώτο σελίδο της ιταλικής εφημερίδας Il Reformista με τον τίτλο «Μη λιθοβολείτε την Εύα» ασπάζεται τις καταγγελίες των συνηγόρων της πρώην Ευρωβουλευτού ότι υπέστη βασανιστήρια προκειμένου να λυγίσει και να παραδεχτεί την ενοχή της. Θα προσφύγουμε για την κακομεταχείρισή της στο ανώτατο δικαστήριο του Βελγίου, επισημαίνει στην επίσης ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Η κόρη της Καϊλή ξανά επιχείρημα της υπεράσπισης. Η κυρία Καϊλή δεν θέλει να κληρονομήσει η κόρη της το στίγμα μιας μητέρας που υπήρξε γυναίκα διεφθαρμένη, γιατί δεν είναι αλήθεια. Με αυτές τις σκέψεις στο μυαλό, η Εύα Καϊλή έδωσε μάχη στην αίθουσα των δικαστών με καθαρές κουβέντες και αξιοπρέπεια, με στέρεα επιχειρήματα ώστε να αποφυλακιστεί. Όχι για να συγκινήσει, αλλά για να πείσει για την αθωότητά της. Έτρεμε ενώ απευθυνόταν στο δικαστή που ήταν γυναίκα για τα μαρτύρια που υπέστη, όχι στη φυλακή, αλλά στο κελί της αστυνομίας. Αυτό που έζησε θυμίζει τη ταινία Το Εξπρές του Μεσονυχτίου, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει στο κέντρο της Ευρώπης. Την επόμενη εβδομάδα θα προσφύγουμε στο ανώτατο δικαστήριο. Όταν κάποιος συλλαμβάνεται, αμέσως προστατεύεται από τον νόμο. Αναρωτιέμαι αν αυτό συμβαίνει στις Βρυξέλλες. Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, σε μια πολυσχηδή έρευνα για το σκάνδαλο Qatar Gate, βασισμένη σε αδημοσίευτα έγγραφα από τον φάκελο της υπόθεσης, διαμορφώνει ένα πορτρέτο για την Καϊλή, αν όχι πρωταγωνίστριας, σίγουρα γνώστριας της διαπλοκής με τα καταριανά και μαροκινά συμφέροντα. Ο ίδιος ο σύντροφός της, ο Φρανσέσκο Τζόρτζι, φέρεται να είπε στην βελγική εισαγγελία. Φυσικά, η Εύα γνώριζε για τα χρήματα και από πού προέρχονταν, αφού ζούμε μαζί. Η υπόθεση διαφθοράς της Καϊλή έχει γίνει μπαντιέρα σε χώρες όπως η Ουγγαρία, που ούκο λίγες φορές έχει κατηγορηθεί για διαφθορά, αρνούμενη φυσικά τις κατηγορίες. Μια τεράστια φωτογραφία της Καϊλή στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Index, εικόνα πρόλογος άρθρου για τη διαφθορά μεταξύ εκείνων που κουνούν το δάκτυλο σε άλλους, απολαμβάνοντας ζωή καλοπληρωμένη από το Κατάρ και το Μαρόκο. Η απολογία του Αντώνιο Παντσέρη την Τρίτη με τη νομική ιδιότητα του μεταμεληθέντος θα ανοίξει και άλλο ασκό του αιώλου για να πάρει και να σηκώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.